Γεια σου, γεια σου, όρφε κόσμε, τι κάνετε, καλημέρα σας, δεν μπορώ να φωνάξω. Τι γίνεται, κάνατε ρουτίνα? Ξέρετε τι ρουτίνα θα κάνουμε σήμερα εδώ μαζί? Ξέρετε τι ρουτίνα θα κάνουμε σήμερα εδώ μαζί? Καλημέρα, καλημέρα από τα Πάτρια Εδάφη. Είναι αλλιώς. 20 χρόνια στην Κέρκυρα, κοντεύω. Είναι αλλιώς εδώ, είναι αλλιώς. Γεια σας, τι κάνετε και πώς είσαστε. Καλή Κυριακή να έχουμε. Ξέρετε τι ρουτίνα θα κάνω? Χρυσούλα, είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ. Είμαι εδώ για σένα, είμαι και για σένα. Είμαι και για όλους όσους δεν πρόλαβαν τον κωδικό την τελευταία φορά, γιατί με το που έληξε ο κωδικός, δηλαδή 12 λίγη ο κωδικός, 12 και 1, όχι 12 και 1, τι ώρα ήτανε, η Εύα που είναι, 12 και 10, 12 και 4, μου έρχεται μήνυμα και μου λέει, Ανού, ο κωδικός δεν δουλεύει, και της λέω, Εύα, ήταν μέχρι τις 12 και μου λέει όχι, την επόμενη φορά. Λοιπόν, καλημέρα σας, καλή ευλογημένη Κυριακή. Έχετε ζητήσει από τότε που έληξε ο κωδικός στην ίσον ξανά κωδικό. Εννοείται ότι ζήτησα από την Παρασκευή, αλλά με το ταξίδι μετά πήγαινε έλα. Σήμερα έρχομαι να στον επικοινωνήσω, είναι ανοιχτός, είναι πανδύ 20. Σε όλο το site της ίσον, εκτός από τα εκπτωτικά, τα πακέτα που είναι ήδη με έκπτωση, οπότε ελπίζω να σας βοηθάω και να σας βοηθήσω και με τη σημερινή ρουτίνα. Καρδούλα μου γλυκιά, Άννα μου, ήτανε ταξίδι αστραπή, ήτανε ταξίδι παύλα εξέταση, ήρθε μαζί και η μικρή, οπότε ξέρεις, Πάμε να δούμε εδώ, μόλις τελείωσα. Το Σάββατο ξυπνήσαμε πάρα πολύ πρωί γιατί είχε νωρίς check-out. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήταν πάρα πολύ λίγο, δηλαδή δεν κατάλαβα πότε πήγα, πότε γύρισα και δεν ήταν ξεκούραση αυτό. Θα έρθουν, ελπίζω να είμαστε καλά πρωτό ο Θεός στιγμές που θα ξεκουραστούμε. Τι έχω βάλει, γλυφαρίδες. I'm luxury lashes. Γλυφαριδούλες. Αλλά όχι παντού. Έχω βάλει, κοίτα, από εδώ που είναι η ίδρυδα του ματιού, καλά το λέω, και μετά. Λοιπόν, ό,τι και να κάνεις θα είναι σούπερ. Λοιπόν, άκου τώρα ρουτίνα, γιατί η έμπνευση πάντα είσαστε εσείς, εφόσον έχουμε κωδικό πανδύ 20 σε όλο το site της ίσον, και εγώ θα πάω, κάποιοι το ξέρετε ήδη και γελάτε στα μηνύματα, στα χωραφάκια της καρδιάς μου και στα σπίτια στο χωριό και χαμούλης, θα κάνουμε ρουτίνα για χωράφια, κτηματολόγια, μηχανική εννοείται, και θα κάνουμε ρουτίνα επειδή ξεκινά αγάπη μου, τι να πω για σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το κάνω. Το έγραψε εγώ, το πανδύ 20 στην ίσον για μείον 20%, σε αγαπώ κορτσάρα μου πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή ξεκινάει και η συγκομιδή της ελιάς, έτσι λέγεται, συγκομιδή, το μάζεμα τέλος πάντων από τις ελιές, επειδή όπως βλέπουμε το καλοκαίρι έχει έρθει, δηλαδή το μεσημέρι χτυπάμε κάτι απίστευτες θερμοκρασίες για την εποχή, θα κάνουμε full ρουτίνα και πρόσωπο και τα σημεία που θα μείνουν ακάλυπτα, λοιπόν, για το τι ακριβώς χρειάζεται να προσέξουμε, να προσέξετε εσείς και όσοι θα πάτε, είτε είναι η δουλειά σας για να προλάβετε τις προθεσμίες ή αφού λήξουν οι προθεσμίες για να μετρήσετε των ανθρώπων όλων τα οικόπεδα, τα κτήματα, τα χωράφια, τα σπίτια, δεν ξέρω τώρα πώς τα λένε, ποιος είναι ο σωστός όρος, με συγχωρείτε. Είτε έχεις ελιές και θα πας να τις μαζέψεις, είτε εργάζεσαι και αυτή είναι η δουλειά σου η βασική σε χωράφια ή τέλος πάντων σε εξωτερικούς χώρους. Εντάξει, νομίζω ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο
πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο. Η ISOM είναι μια ελληνική εταιρεία ως επιτοπλίστων που απευθύνεται, έχουμε πει, σε πολύ ιδιαίτερες επιδερμίδες. Είναι εννοείται για όλους τους τύπους επιδερμίδας, αλλά εξειδικεύεται σε επιδερμίδες με ροδοχρούς, με ξεσπάσματα, με δερματικά, γενικότερα με μια φοβία στα ενεργά συστατικά και στην, πώς να το πούμε, και στην απότομη, ας πούμε, προσαρμογή τους. Οπότε σίγουρα θα καλυφθείτε, ακόμα και εσείς που κατά τη διάρκεια έτσι αυτής της εποχής που θα χρειαστεί να είστε πάρα πολλές ώρες έξω, δεν θα φοβηθείτε για φωτοαλλεργίες, για εκζέματα, για ψωριάσεις ή να στρεσαριστεί και να αγχωθεί η επιδερμίδα. Εντάξει, λοιπόν, ωραία να πάρω τις αδερφείς μου σε που παρόλο που κάνει patch test όταν βάζει στο πρόσωπο την κάνει αλλεργία. Τη ISOM την έχει δοκιμάσει από μένα και είναι ok. Ναι, γιατί η ISOM ξέρεις τι άλλα έχει μέσα, τρελόζει και θα τα πούμε και, θα τα πούμε και μετά. Ναι, καρδουλίτσα μου, θα σηκωθείς, Άννα μου, θα σηκωθείς. Και απόψε το βράδυ θα κάνουμε αυτό που είπαμε, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω αν είδες τα story, θα σηκωθείς. 29 Νοεμβρίου, λίγη η Κέρκυρα, τρέξτε να δηλώσετε. Χρυσούλα, πού το ξέρει, παρακολουθείς τόσο πολύ κι εσύ σαν τον παπά μου, τις ειδήσεις. Πώς ξύπνησες τέτοια ώρα, κοιμήθηκα 5 παρά. Ήτανε ο Ιβάν Γκρέκο στο 54, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να πάω να φέρω παιδιά, κοιμούνται τώρα πάνω, κάτω, αριστερά. Χαμός γίνεται, χαμός. Κτηματολόγιο και μηχανικός εδώ, τυχαίο. Χρυσούλα, το λες αλήθεια. Παιδιά, να τρίχιασα. Είδες. Είδες που καμιά φορά δεν είναι κάρμα. Είδες που καμιά φορά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα. Ανατρίχιασα στο λόγο μου. Η Χρυσούλα και η Χρυσούλα μάλλον είναι ένας από τους βασικούς ανθρώπους που με έκαναν να ψάξω τα συστατικά αυτά και την εταιρεία αυτή για πάρα πολλούς λόγους, ένας εκ των οποίων είναι ροδόχρους και πολύ μεγάλη ευαισθησία σε οποιοδήποτε ενεργό συστατικό λίγο πιο ισχυρό από τα κλασικά, από το υαλουρονικό, από τα κεραμίδια, από την ιασυναμίδη κτλ. Εντάξει, είδες, δεν θα πω τίποτα. Ξέρεις τι γίνεται, η επιβεβαίωση έρχεται από εσάς και μόνο εσάς και αυτό για μένα είναι το ό,τι πιο ικανοποιητικό. Είναι, είδες, γι' αυτό σου τέριαξε και τόσο καλά και γι' αυτό αποθεώθηκε η επιδερμίδα σου από τότε που έβαλες ίσον στις ρουτίνες σου. Αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτη μας κίνηση τι είναι, εννοείται, να πλύνουμε τα χεράκια μας. Ακόμα και αν μόλις ετοίμασες πρωινό, ακόμα και αν μόλις έπλυνες τα πιάτα, είναι τελείως διαφορετικά, έχουμε πει, τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό στην κουζίνα, από ό,τι χρησιμοποιούμε τα κρεμοσάπουνα. Άννα μου, καρμική σχέση μας, το πιστεύω καρδιά μου. Νομίζω ότι όλοι εδώ, ένας-ένας ξεχωριστά, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ, όπως η Πέγγι μου που γνώρισα στα Γιάννα, ξέρω, πλέον είναι επιβεβαιωμένο, είναι σίγουρο μέσα μου ότι κάποια στιγμή θα ενωθούν οι δρόμοι μας, ενώθηκαν μέσω του ίντερνετ, αλλά θα ενωθούν και φυσικά. Εκτός από τις ενέργειές μας, εκτός από τη φιλοσοφία μας, εκτός από τις ανάγκες σου και ό,τι χρειάζεσαι σε θέμα συμβουλευτικό και skin care και μακιγιάς, νομίζω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα αυτά που μας ενώνουν εδώ. Δεν θα μιλήσω για κοινωνικό περιεχόμενο, βιώματα, τρόπο σκέψης και ίσως και πώς λειτουργούμε σαν άνθρωποι που μένουμε όλοι στο φως και πλέον έχουμε αναθεωρήσει πάρα πολλά πράγματα που παλαιότερα μας έφερναν λίγο σκοτάδι, λίγο άγχος, λίγο στεναχώρια. Αυτό, σας αγαπώ και να είμαστε καλά, να είμαστε εδώ. Λοιπόν, από ταξίδι γύρισα, το ξέρεις, πάρα πολύ, πάρα πολύ βασικά πράγματα πέρα από το live που κάναμε με την Κωνσταντίνα για την επιδερμίδα μου. Βλέπεις εδώ ότι
Κάποιος ετοιμάζεται να μας επισκεφτεί, δεν μπορούμε να κάνουμε οξέα ή οτιδήποτε πονηρίτσα όταν είναι να πάμε ειδικά σε χωράφια, σε κτήματα κτλ. Θα μείνουμε σε πολύ βασικά πράγματα, βασικά αλλά περιποιητικά και φροντιστικά για το δέρμα. Εντάξει, δηλαδή θα κάνουμε τώρα εδώ στο σημείο που εγώ πιάνω και βλέπω ότι κάτι θέλει να γίνει, εντάξει, γιατί απότομη αλλαγή καιρού, κρύο στα Γιάννενα, το στρες, το άγχος, το ίδιο για την εξέταση και όλα αυτά, θα κάνουμε το κόμπο που πάρα πολύ αγαπάμε, θα κάνουμε το κόμπο που πάρα πολύ μας βοηθάει. Και αν με ρωτάς ποια μάσκα μετά θα μπορούσα να βάλω, αν είχα χρόνο, αν ήταν η Κυριακή της χαλάρωσης, της ευεξίας και της self-care περισσότερο, τοπικά εδώ θα έβαζα τη μάσκα από Λαντιόπης, η οποία έχει και καθαριστική δράση και καταπραϊντική δράση και το έλαιο κάναβης που θα βοηθούσε κατευθείαν να φύγει η κοκκινίλα. Αλλά για να δούμε, θα φύγει η κοκκινίλα και η ερυθρότητα και με αυτό το κόμπο της ίσον. Δεν ξέρω. Για να δούμε. Πάω λοιπόν να κάνω το δενόμενο πω. Εννοείται ότι θα αποφύγω τις βλεφαρίδες μου, για να μην μου φύγουν, να μην έχουν κανένα δείχημα, γιατί δεν έχω κάνει αυτό το κόλπο με τον Νίκο που μας έχει πει. Θα βγάλω ένα και κάτι από το καθαριστικό, θα κάνω τον αθροισμό. Παιδιά, λες και θα σας κάνω θεραπεία νιώθω. Λες και σας έχω μπροστά μου και θα σας κάνω θεραπεία. Δείτε εδώ το spider effect που έχει αυτό το καθαριστικό, να τρελαθούμε. Λοιπόν, ένα καθαριστικό που έχει πάρα πολλά ενεργά φυτικά, συστατικά και κυλίσματα, μεταξύ των οποίων είναι και συστατικά τα οποία καταπραίνουν, ηρεμούν, καθαρίζουν σε βάθος, αλλά όχι επιθετικά. Εντάξει, δηλαδή τι εννοώ, θα σου καθαρίσει, να πω ότι δεν έχω πλύνει το πρόσωπό μου, έχω έρθει αυτούσια κατευθείαν με το που σηκώθηκα και ήδη νομίζω ότι είναι μεσημέρι, έτσι, γιατί εγώ 6.30 σηκώνομαι, ακόμα και στα Γιάννενα 6.30 σηκώθηκα, οπότε τώρα αυτό με την ώρα σήμερα λίγο με έχει αποσυντονίσει, αλλά θα το βρούμε. Δείτε εδώ λοιπόν αφρισμό που κάνει, εδώ, αλλά εμείς δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό. Θα ξεβγάλουμε σαν πρώτο βήμα στο διπλό καθαρισμό και στη συνέχεια, αφού ξεβγάλω, θα κάνουμε κάτι μαγικό εκεί ακριβώς που είναι το σπυράκι και γενικά. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα στο σημείο, συγγνώμη άμα σας φουνάω, δεν βλέπω. Αυτό είναι το δέρμα σου με ένα χέρι. Λοιπόν, τώρα, θέλεις να κάνεις διπλό καθαρισμό. Δεν έχεις κάποια λιπαρή ουσία. Νιώθεις ότι ετοιμάζεται να γίνει κάποια έξαρση, κάποια σπυράκια. Θέλεις να πας στο χωράφι, δεν μπορείς να καθυστερήσεις, δεν μπορείς να αργήσεις, θες να πας στη δουλειά. Η δουλειά σου απαιτεί πάρα πολλές ώρες εκτός σπιτιού. Λοιπόν, άκου. Θα κάνεις αυτό, να κάνεις νοπό το δέρμα σου με αυτό που θα κάνουμε, αλλά όχι σε όλα τα σημεία, δηλαδή στο σημείο που υπάρχει η φλεγμονή, στο σημείο που υπάρχει η κοκκινίλα, στο σημείο που πάει κάτι να συμβεί, ας το μου στεγνώ, εντάξει, όπως όταν το σκούπισες με το χαρτάκι σου. Στη συνέχεια, πάρε ένα παμ, όχι παραπάνω, από το ήδη υπάρχον καθαριστικό σου, να πούμε ότι έχουμε μέσα εδώ αλόι, τρεαλόζι, ουρία, έχουμε και πρεβιωτικά, έχουμε εξαιρετική ζύμωση από συστατικά, τα οποία βοηθούν σε θρεπτικό επίπεδο, όχι επιφανειακά, αλλά τον επιδερμικό φραγμό του δέρματος, οπότε θα φέρει πέρα από μαλακή επιδερμίδα και μια τεράστια ισορροπία και μια τεράστια καλή θρέψη, καλό τάισμα και στα καλά βακτήρια και στα κακά βακτήρια. Εντάξει, έβγαλα λοιπόν ένα παμ από το καθαριστικό ίσον, παίρνω τώρα το σκραπ του προσώπου με το εκχύλισμα ροδιού. Δεν θα βάλω παραπάνω από ένα φασόλι μαυρομάτικο κάπως, αν μπορώ να σου μεταφέρω ας πούμε την ποσότητα. Να πούμε ότι είναι και αυτό για όλους τους τύπους, να πούμε ότι ενδείκνεται, πρόσεχε,
και για καθημερινή χρήση και μόνο του και με ανάμιξη, και να πούμε ότι έχει εστέρες τζοτζόμπα, έχει βιταμίνες, έχει πάρα πολλά ιχνοστοιχεία που χρειάζεται το δέρμα για να τραφεί, αλλά ταυτόχρονα να κάνει το σπυράκι να εξαφανιστεί. Ξεκινάω λοιπόν στην στεγνή περιοχή της μύτης, αυτή την ανάμιξη που έκανα, θα πάω πάρα πολύ κοντά πάνω στο σπυράκι, θα τρίψω. Τώρα εγώ τρίβω ή σε κοροϊδεύω? Για να δούμε ρε παιδιά, για να δούμε τη μύτη να κινείται. Κινείται η μύτη κανονικά. Τρίβω και δεν κοκκινίζει. Έλα Παναγίτσα μου. Το βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι μαγικό, αυτό είναι εκπληκτικό και αυτό είναι ό,τι ακριβώς θέλουν και οι ευαίσθητες επιδερμίδες, αλλά και οι επιδερμίδες οι οποίες πρέπει να πληθούν γρήγορα, να κάνουν ρουτίνα γρήγορα και να φύγουν γρήγορα από το σπίτι, χωρίς κάποιος να ξέρει ότι λίγο πριν φύγουν από το σπίτι, είχαν κάνει peeling. Τους εστέρες από το τζόμπα τους βλέπετε, είναι ευδιάκριτοι, αλλά όχι απαγορευτικοί, ακόμα και εκεί που έχουμε ευριαγγίες. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνα αυτά τα κοντινά που κάνω, ενώ από θέμα πώς θα δείχνουμε, αλλά ξέρεις, δεν με ένιωξε ποτέ η εικόνα, με νοιάζει, η εικόνα μου εννοώ, με νοιάζει να βλέπετε και να καταλαβαίνετε και να αντιλαμβάνεστε εσείς τη δύναμη και την καταπράγηση και τη διαφορετικότητα των προϊόντων που κάνουμε στοχευμένα χρήση. Λοιπόν, ξαναπάω εδώ. Πω, Άννα, θα το ερεθίσεις. Άννα, κάνει. Ναι, κοίτα, ξαναπάω. Βρέχω τα χέρια, ξαναπάω. Ξανατρίβω και εδώ. Ξέρεις που οι επιδερμίδες με ροδόχρους, το πρώτο σημείο που κοκκινίζει όταν αρχίζει και φουντώνει, είναι τα μάγουλα. Το βλέπεις? Είσαι μια κούκλα, καρδούλα μου. Ξηρή εδώ και από τότε που σε γνώρισα, όποιο καθαριστικό και αν έχω πάρει, δεν νιώθω να μου τραβάει το δέρμα όσες φορές και να πλύνω το πρόσωπό μου. Και ένα από αυτά είναι τη ίσο. Καρδούλα, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ που το λες δημόσιο. Ευχαριστώ. Μα είναι αλήθεια, όποια επιδερμίδα. Σκέψω ότι τα ίσο που απευθύνονται ξεκάθαρα και στις πιο ευαίσθητες. Είναι το challenge τους, πώς να σου το πω. Νομίζω ότι πιστήκαμε ή θέλετε να τρίψω κι άλλο? Όσο και να τρίψω, δεν πρόκειται να έρθει ερυθρότητα ποτέ. Και αν έρθω κοντά και ξεπλύνω, θα δεις ότι μαλάκωσε και ήδη υπάρχουν κοκκινίλα στην περιοχή που ετοιμαζόταν να βγει το σπυράκι. Εντάξει, λοιπόν, πάω να ξεβγάλω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Μην κοιτάς που εμείς εδώ τα δείχνουμε βήμα-βήμα και παραπάνω χρόνο από όσο χρειάζεται, για να μπορέσετε να αντιληφθείτε την αγάπη, γιατί μόνο με αγάπη φτιάχνονται τέτοια προϊόντα, χωρίς βιαιότητα, χωρίς επικινδυνότητα στο δέρμα και με τέτοια συστατικά. Εντάξει, είναι βιολόγος ο άνθρωπος πίσω από την ίσο, οι οποίοι, όλη η ομάδα είναι εξαιρετική. Έλα! Νωρίς ξυπνήσατε! Καλημέρα! Μα ήδη φαίνεται λιγότερο κόκκινο και όχι περισσότερο κόκκινο από το τρίψιμο, αυτό θέλω να πω. Και θέλω να μου πείτε και την καθαρότητα που βλέπετε, γιατί μακάρι να μπορούσα να μεταφέρω την αίσθηση. Μιλάμε, το χαρτί ότι πρέπει να βγει από το πρόσωπο, μιλάμε για την απόλυτη καθαριότητα. Πιο πολύ κοκκινίζω όπως θα σκουπίζω το δέρμα, κοίτα, παρά πριν που κάναμε το, πώς το λένε, το peeling μας, σε συνδυασμό με το καθαριστικό. Λοιπόν, ό,τι πιο εξαιρετικό και ό,τι πιο απαλό και ό,τι πιο αγαπησιάρικο, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, το βλέπουμε. Βλέπουμε υγεία. Ελένη μου, βλέπουμε και λάμψη στο πρόσωπό σου. Ελένη μου, τι σου είπα στα μηνύματα όταν μου έστειλες τις φωτογραφίες σου το πριν και το μετά? Ότι μπράβο σου που κατάφερες να επαναφέρεις
και να μου δείχνεις ένα υγιές δέρμα. Αυτό που θα μας απασχολεί όταν ερχόμαστε για πρώτη φορά σε επαφή με προϊόντα skincare, εννοείται ότι είναι τα συστατικά, εννοείται ότι είναι το value for money, δηλαδή τώρα 10 ευρώ σκέψου, έτσι, πανδύ 20-20%, γεια σας, καλησπέρα, για 300 ml καθαριστικό. Την ίδια τιμή πάνω κάτω έχει και το scrub. Γενικότερα η ISOM, θα πω αυτό που λέω πάντα, όταν είχα δει τις λίστες των συστατικών πριν παραγγείλω, ήξερα ότι μιλάμε, ήμουνα σίγουρη, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις γιατί mindset, έλεγα, τι ωραία, μια κορεάτικη εταιρεία που είναι οικονομική, τέλεια. Και μετά έμαθα ότι είναι ελληνικά, για να καταλάβεις τα συστατικά που έχουν μέσα. Εντάξει, αυτό το peeling έχει σώσει το γιο μου που ξαφνικά έκανε ακμή στα 24. Χαίρομαι πάρα πολύ και να πεις του γιου σου να μην φοβάται να το χρησιμοποιεί και καθημερινά και η ακμή θα φύγει. Εντάξει, με εξισορρόπηση και όλα τα υπόλοιπα βήματα σωστά και με έναν καλό δερματολόγο και σένα δίπλα του που είσαι γνώστης, θα τα καταφέρετε 100%. ISOM είναι η εταιρεία της καρδιάς μου, με έχει σώσει, σε ευχαριστώ πολύ Άννα μου, καρδιά μου. Λοιπόν, πάμε μέσα, πάμε να συνεχίσουμε γιατί θα πάμε στα χωράφια, είπαμε. Αχ, σε βγάζω από εδώ, δεν θέλω να σε πονέ... Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Όχι, τώρα που κάθομαι σωστά στο φως, έτσι, μπροστά από το φως. Και δεν είναι το κινητό μπροστά, το βλέπεις. Και δεν έχουμε βάλει ακόμα ούτε τόνερ, το βλέπεις. Εντάξει, πάμε. Πώς να μην κάνουν οι εξωγήινοι αυτά που κάνουν μετά, δεν γίνεται. Σου λέει, εμείς τι κάνουμε λάθος. Τα δικά μας προϊόντα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τίποτα, όλα καλά. Εδώ ήρθαμε. Είναι όλα κατάλληλα για 10 ετών παιδάκια τα προϊόντα της ISOM. Λοιπόν, άκου. Όταν έχουμε να κάνουμε, εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τώρα τι κάνουν οι άλλοι, γιατί πάντα θα σου μιλάω για μένα προσωπικά. Όταν έχουμε να κάνουμε με παιδάκια και όταν έχουμε να κάνουμε με εγγυούλες και με θυλάζουσες, είναι μια κατηγορία που θέλω πάντα εμένα να με προσπερνάς εντελώς, δηλαδή δεν προσβάλλομαι, ίσα θα σε καμαρώνω. Αν πεις γιατρέ μου, παιδίατρο, γυναικολόγο ή το δερματολόγο σου, μου πρότειναν αυτό το καθαριστικό. Το τζελ, μπορώ να το χρησιμοποιήσω? Και αν δεν σου πει ο δερματολόγος, ο γιατρός, πού το ανακάλυψες και τι εταιρεία είναι και τι άλλο έχει, εμένα ίσως να μην με λένε ένα πανδύ. Αν ο γιατρός είναι, μια παρένθεση, άνθρωπος που θέλει πραγματικά και ποιότητα και καλά δραστικά, αλλά και, πώς το λένε, και πραγματικά να σε βοηθήσει σε ό,τι δύσκολο και αν περνάνε, είτε τα προεφηβάκια, είτε ένας ενήλικας με ακμή, ή και όχι, απλά να είναι πολύ ξηρός, να είναι πολύ ευαίσθητος, να είναι πολύ επιρρεπής στα δερματικά και να θέλει να βάλει στη ζωή του μία εταιρεία η οποία, ναι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Σκέψου, αυτό μπορώ να σου πω με βεβαιότητα και σιγουριά, και από ανθρώπους που είναι σε πολύ δύσκολη φάση, όπως είναι περίοδος που κάνουν πολύ ισχυρές θεραπείες, είτε ακτινοθεραπείες είτε χημειοθεραπείες. Οπότε πάντα ρωτάμε και συμβουλευόμαστε μόνο το γιατρό μας, στα παιδάκια και στις εγγυούλες. Εντάξει, αυτό αγαπημένη μου μπορώ να σου πω. Μετά το peeling σε πρόσωπο με ακμή για το γιο μου, τι βάζουμε? Εξαρτάται την ακμή, γιατί υπάρχουν πάρα πολλών ειδών ακμή. Αν πρέπει να βάλουμε ένα τόνερ μετά εξισορρόπησης, χωρίς αλκοόλ, χωρίς άρωμα, αν πρέπει να βάλουμε ένα τόνερ που να έχει νιασυναμίδη για να βοηθήσουμε να συρρυκνωθούν οι πόροι, πρέπει να υπάρχει μια κλινική εικόνα, ας πούμε, να έχουμε δει τον άνθρωπο τον οποίο έχει ακμή, να ξέρουμε γιατί ακμή μιλάμε, να έχουμε και τις συστάσεις, παύλα, διάγνωση του δερματολόγου και μετά να μπορέσουμε να συστήσουμε, να προτείνουμε μια ολοκληρωμένη ρουτίνα. Δηλαδή, άνοιξε την κάμερα ή στείλω μια φωτογραφία να σου πω τι προϊόντα θα χρησιμοποιήσεις σε ένα παράλληλο σύμπαν που δεν θα ήταν ο άλλος αισθητικός. Αυτό.
Μετά το peeling σε... Α, το διάβασα αυτό. Το σύστησα στην κόρη φίλης μου με ακμή και είδε μεγάλη διαφορά σε ευγνωμονία ο πλανήτης Άννα μου. Σταμάτα βρε, σταμάτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ. Σας αγαπώ. Μα η καλή εταιρεία το καθαριστικό φαίνεται. Υποκλίνομαι για το σχόλιο σου. Πάντα ρούλα είναι to the point. Λοιπόν, πρέπει να φάω το πρωινό μου, γιατί να το φάω, να το πιω, μισό λεπτάκι, στην υγειά μας, καλή και ευλογημένη Κυριακή. Το κακάο μας είναι μεγάλα καρύδας, αυτό, και την πρωτεΐνη μου. Ευχαριστώ και συγγνώμη, αλλά πρέπει να προλάβω. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή τη ρουτίνα για να πάμε στο χωράφι, για να πάμε σε εξωτερικές δουλειές. Γιατί έχουμε ευαίσθητη επιδερμίδα, γιατί μας περιμένουν στο γραφείο, στο σχολείο. Μας περιμένουν τα παιδιά να τα πάρουμε εκδρομή, πικνίκ, στην παιδική χαρά, έχοντας χρησιμοποιήσει το καθαριστικό της Ίσον, τον Ήρο, και σε δεύτερο βήμα διπλού καθαρισμού, βάλαμε και κάναμε ανάμιξη. Εντάξει, λοιπόν, τι θα κάναμε χωρίς εσένα. Τίποτα άλλο. Σας αγαπώ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση μπορείτε να επιλέξετε πάρα πολύ αξιόλογα προϊόντα. Πάντα θα λέω εξαρτάται προσωπικά από την κάθε περίπτωση. Αν λοιπόν έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου ο οποίος δεν θα φορέσει καπέλο για κανένα λόγο ή δεν θα προσέξει πάρα πολύ καλά την επανάληψη στο αντιλιακό του ή δεν θέλω να το πω αυτό, ή θα ξεχάσει να βάλει επανάληψη αντιλιακού, καλό θα ήταν το toner, το essence, το επόμενο βήμα που θα ακολουθήσει μετά από αυτό που κάναμε, καθώς κάναμε και peeling, μην κοιτάς που δεν φάνηκε, κάναμε scrub. Θυμηθείτε πόσο κόκκινη ήταν η μύτη και πόσο ηρέμησε. Απίστευτο που το λέω, παιδιά, γιατί δεν μου έχει ξανασυμβεί. Να έχεις ερυθρότητες, να έχεις κοκκινίλες, να έρχεσαι να κάνεις peeling με το διπλό καθαρισμό και να μην κοκκινίζει η περιοχή η ερεθισμένη. Είναι ασύλληπτο. Οπότε επιλέγουμε βάσει της δικής σας ανάγκης τι θα ακολουθήσει. Για μένα 100% θα βάλω νέκταρ, γιατί θέλω να υποφεληθώ και από τα υπόλοιπα δραστικά που έχει. Θέλω να πάρω και την ιασυναμίδη, θέλω να πάρω και την αντιγύρανση, αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει να πάω στα χωράφια, να πάω στη δουλειά, να πάω να αποδράσω. Κυριακή είναι μια εκδρομή, δεν ξέρω τώρα τι έχει ο καθένας στο μυαλό του, έχοντας φουλ αποκατάσταση και στην ενυδάτωση, εντάξει, και σίγουρα με ενδιαφέρει και η ωραία υφή και όψη που μου δίνει. Οπότε θα πάρω τον νέκταρ τώρα της Aurora σαν επόμενο βήμα, θα βγάλω αρκετή ποσοτητούλα, γιατί θα κατεβάσω και λαιμό εφόσον έχουμε κάνει και το ντουζάκι μας και είμαστε πεντακάθαροι, εντάξει. Αχ, δεν σας προλαβαίνω, περιμένω. Είδες τι γίνεται με την ίσο, είδες γιατί με το που λύγει ο κωδικός εγώ γίνεται χαμός και στα μηνύματα ή στα Q&A, πότε θα έχουμε κωδικό ίσο μου, και λέω, μα είχαμε, και λέει, δεν το πρόλαβα. Καλημέρα, όλα μας υπέροχη, σε αγαπώ πολύ πολύ πολύ, και εγώ καρδιούλα μου, και εγώ, και ανυπομονώ για το βράδυ, να ξέρεις. Εμένα η δερματολογός του γιού μου με ρώτησε τι κάνω στο δέρμα μου, γιατί φαίνεται ότι δεν έχω κάνει κάποια επέμβαση. Της μίλησα για σένα και για κάποια προϊόντα που αγαπώ πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αλήθεια σου λέω, και δερματολόγοι και πλαστικοί χειρούργοι και συνάδελφοι που με παρακολουθούν και μου στέλνουν μηνύματα, είναι πολύ συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Και μακάρι να το δουν όλοι έτσι συνολικό, ότι ο ένας είναι εδώ για τον άλλον και όχι για να φάει τον άλλον, για να πιάσουμε όλοι μαζί ο ένας το χέρι του αλουνού, να νιώσουμε και να ενώσουμε ενέργειες και μαζί, όλοι μαζί, να βοηθήσουμε το σκοπό, νομίζω, της ύπαρξής μας, της δουλειάς που αποφασίσαμε να επιλέξουμε, να σπουδάσουμε για να μπορέσουμε μετά να ακολουθήσουμε. Αυτό θα ήταν το όνειρό μου, πραγματικά στο λέω. Και όχι πώς θα φάω τον άλλον ή πώς θα βγάλω τον άλλον
λάθος. Θα είχαμε μια τόσο ομορφότερη Ελλάδα, χώρα, πλανήτη, κατάλαβες αυτό. Της είπα και για την Ίσον και μπήκε να δει τα προϊόντα, τρελάθηκε γιατί δεν την ήξερε. Η δερματολόγος σου, εντάξει, είδες, τι σας λέω. Δεν σας τα λέω από το μυαλό μου, σας τα λέω και από την εμπειρία μου. Η Ίσον είναι μια εξαιρετική, εξαιρετική εταιρεία. Και αν θα σας πω τι ετοιμάζεται και τι θα ετοιμαστεί και μέσα στο 25, είναι μια εταιρεία που θα κάνει, θα συνεχίσει, θα συνεχίσουμε, δεν μπορώ να πω, ποτέ και αυτή, θα συνεχίσουνε, γιατί εμείς τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι αυτής της προέλευσης και είναι ελληνικότατη, θα συνεχίσει πολλοί κόσμος όταν θα πιάνει ένα προϊόν της, να λέει, α, ωραία κορεάτικη εταιρεία, δεν την είχα δει, δεν την ήξερα. Και θα είναι τιμή μας που είναι ελληνική. Αυτό, αυτό. Λοιπόν, πρέπει να βγάλω λοσιόν η Essence. Ναι, πρέπει να βγάλουν, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, θα το μεταφέρω. Και εγώ έτσι κάνω όταν με ρωτάνε για το δέρμα μου, λέω σε όλους τους γιατρούς για σένα. Σε έχει στείλει ο Θεός να επιτελέσει αυτό το έργο το πολύτιμο. Θαμάνα. Έχει εμπλουτιστεί η κρέμα ματιών της Ίσον. Δεν έχει αλλάξει τίποτα στην κρέμα ματιών της Ίσον. Είναι απολύτως η ίδια φόρμουλα. Είναι η ίδια κρέμα που είναι πάντα σχεδόν sold out. Γιατί έχει το ποσοστό νιασιναμίδης 1% σε συνδυασμό με καφεΐνη και το αγαπημένο μου χαβιάρι που είναι αγαπημένο πολυδραστικό συστατικό. Αυτό που θα αλλάξει νίκη μου, γάτα μου, στην περιοχή των ματιών της Ίσον δεν θα είναι η κρέμα, αλλά κάτι άλλο. Αυτό μπορώ να πω εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, Άννα, πόσο καιρό πρέπει να αλλάζουμε τα συστατικά που βάζουμε στο πρόσωπό μας στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε αρκετό καιρό μιας εταιρείας. Δεν απαντιέται ούτε αυτό. Γιατί τα συστατικά μπορούμε να τα αλλάζουμε και μέσα στη μέρα. Τα συστατικά μπορούμε να τα αλλάζουμε και 2 φορές την εβδομάδα και 3 φορές την εβδομάδα. Τα συστατικά θα πρέπει να δράσουν συνεργικά μεταξύ τους, σε συνεργασία δηλαδή μεταξύ τους, για να μπορέσουν να δω αποτέλεσμα. Και με ρωτάς πότε θα δεις αποτέλεσμα στην υγεία του δέρματός σου, στις ρητίδες, σε πανάδες, γιατί κάθε περίπτωση πάντα ξεκινάει με μία ερώτηση του τύπου. Πόσο καιρό έχεις αυτή την πανάδα εκεί και θέλεις να την εξαφανίσουμε? Και ακούω 7 χρόνια, 12 χρόνια. Καταλαβαίνουμε ότι λοιπόν αυτή η πανάδα της δεκαετίας ειδικά θέλει πάρα πολύ καιρό. Θέλει πάρα πολύ καιρό. Δεν θα πω ότι θα φύγει σε ένα μήνα. Θα πω ότι θα αρχίσει να αποχρωματίζεται σε 28 μέρες, αλλά να αποχρωματίζεται. Το να την φέρουμε σε ένα επίπεδο, οριακά να μην διακρίνεται, ανάλογα και το φως, μπορεί να μας πάρει και ένα χρόνο και 2 χρόνια. Είναι ανάλογα. Άννα, το ύφος σου λέει πολλά. Δεν λέει τίποτα το ύφος. Ο ροζ ματιών λέει. Καλέ, τι είπα. Σας παρακαλώ. Τι είπα, τίποτα. Λοιπόν, πάμε. Διψάει το δέρμα. Θα πάω στα χωράφια σου, λέω. Σταμάτα τώρα. Έλληνα, να συγκεντρωθούμε, να συγκεντρωθούμε. Πάμε να βάλουμε το 97. Θα με κάνετε να τα πω εδώ, δεν θα κάνω after το βράδυ, κανονίστε. 97% λοιπόν καθαρό υαλουρονικό. Πάμε να δούμε πού μπορούμε να το τοποθετήσουμε το υαλουρονικό της Ίσον. Γιατί βάζεις μία πιπέτα κι άλλο λίγο. Πού αλλού θα το βάλουμε και πώς θα το χρησιμοποιήσουμε το υαλουρονικό της Ίσον που είναι τόσο παχύρευστο. Μου θυμίζει να βάζουμε το μάγο. Κάπως έτσι θα το δείτε και θα το νιώσετε. Τοποθετείτε και σε νοπή και σε στεγνή επιδερμίδα. Εννοείται ότι αλλάζω θέμα για να μην μου βγάλετε ότι κρατάω τόσο καιρό. Με έβαλα στα χείλη, δεν μπορώ να μιλήσω, καταλαβαίνεις. Ρινοπαριακές εννοείται. Και πάω τώρα το υπόλοιπο να το απλώσω σε όλο το πρόσωπο. Κοίτα πόσο κοντά και το υαλουρονικό αυτό. Αυτό και άλλο ένα μπορούμε έτσι. Εντάξει. Έχασα τα λόγια μου. Ναι, γιατί ξέρω τα συστατικά. Ξέρω τι έρχεται. Αυτό. Λοιπόν, μέχρι να απορροφηθεί το υαλουρονικό μας, δεν ξεχνάμε τη θεραπεία μας.
σε φρύδια και βλεφαρίδες. Όχι στις βλεφαρίδες του Νίκου Νικολαίδη, κατάλαβες, στις δικές μας, ε. Πες μας κάτι καλέ, λέει ίσο. Ναι, ναι, ίσο. Καλά είναι εκεί στην ίσο. Αυτά που κάνουν και αυτά που ετοιμάζουν είναι ακραία. Αυτό μπορώ να πω με μία λέξη για να καταλάβετε. Δεν μπορώ να τα περιγράψω με λόγια. Εδώ. Κρατάς κρυμμένα μυστικά και ντοκουμέντα. Καλέ, σιγά, για πόσο, αφού με ξέρεις. Τα βάλω στις κάτω βλεφαρίδες. Τι θεραπεία. Είναι ορός, όχι λάδι. Ορός, γιατί μόνο ορός θα βοηθήσει σε περίπτωση που θέλω να πυκνώσω και να βελτιώσω και να ενεργοποιήσω. Κοίτα, τι να ενεργοποιήσω. Να ξαναδώ φρυδάκια. Να πυκνώσουν τα φρυδάκια. Παναγία μου, θέλουν ψαλίδισμα. Να μακρύνουν τα φρυδάκια μου οι βλεφαρίδες μου, ε. Να γίνουν πιο έντονες, ναι. Παιδιά, αφού ξέρετε ότι ό,τι μου λέτε να τους λέω από συστατικά και από προϊόντα, εγώ τα λέω, τι, γιατί μου τα λέτε, για να δω ότι ξέρετε συστατικά. Μου τα λέτε γιατί θέλετε να καλυφθούν ορισμένες ανάγκες σας. Εγώ, εδώ, κοντά σας. Λοιπόν, 3-3 τα πήραμε. Μην βγει πάλι sold out, σε παρακαλώ. Μην βγει πάλι sold out, εν τω μεταξύ. Δεν ξέρεις τι τραβάω σε αυτό το σπίτι. Να πω λίγο τον πόνο μου. Έχετε λίγο ένα λεπτό. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει με τα παιδιά μας. Μπορείς να μου πεις γιατί ενώ τους αγοράζεις ακριβώς το ίδιο, ε, ακριβώς το ίδιο. Πριν ανοίξω το live, καθάριζα με μορομάντιλο το σέρουμ. Έχει το δικό της. Το δικό μου είναι τύπου πιο νόστιμο. Να το ψάχνω και μόλις ανοίγω. Τώρα θα σου το δείξω, δεν τρέπομαι. Μόλις ανοίγω εδώ το σιρτάρι και βλέπω το κουτάκι ανοιχτό, λέω όπα, ήρθε και έβαλε, κάπου λέω ξέχασε να φορέσει, και λέω δεν πειράζει, θα το κλείσω, ξέρεις, γιατί εγώ πάντα τα φυλάω και τα έχω έτσι μέσα, Λοιπόν, το βλέπω λοιπόν ανοιχτό, έτσι πεταμένο και δεν είναι μέσα το σέρουμ. Και ξαναλέω, έχει δικό της, Και ανεβαίνω πάνω. Κοιμάται μια χαρά, σαν ραϊδένια. Και πάω στο μπουντουάρ και είναι, ξέρεις, με make-up και με τα κονσίλερ και με τα αυτά που εκεί βαφόντουσαν και φτιαχνόντουσαν. Και ρωτώ, κύριε πρόεδρε και ένορκη, για ποιο λόγο το δικό μου, αφού έχει το δικό της. Και είναι καινούριο, δηλαδή αυτά ήρθαν μαζί, αυτά ήρθαν δύο μαζί. Άμα έχεις την απάντηση, θα ήθελα πάρα πολύ σε αυτό το σημείο να μου πεις και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο ροζ για φρύδια και βλεφαρίδες είναι της Isom, είναι ο Lash and Brow Serum. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν το ξέρει, δεν το έχει χρησιμοποιήσει. Ειδικά άνθρωποι που χρειάζονται μία ενίσχυση, γιατί είναι τα ορμονικά τους ή οι θεραπείες που κάνουν πολύ ισχυρές. Το προτείνω ανεπιφύλακτα και θα σου δουλέψει 100%. Εντάξει. Ανθή, είσαι πάρα πολύ πονηρή. Πάρα πολύ πονηρή. Γιατί το κάνει για να μην τελειώνει το δικό της. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Είναι της μαμάς. Έτσι κάνουν και οι δικές μου. Ό,τι παίρνω, πρώτα θα το πάρουν αυτές και μετά εγώ. Α, είναι εργοστασιακή ρύθμιση δηλαδή. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Άρα είναι όλα καλά. Αυτό είναι το σωστό. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Ή λέω, μήπως κάνω κάτι λάθος. Αυτό, κατάλαβες. Εντάξει. Εντάξει, σας ευχαριστώ. Από σένα γνώσεις, λέει, και από αναζήτηση. Καρδούλα μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τη βιταμίνη C. Της αγάπης, τη βιταμίνη C του νιαξίματος, τη βιταμίνη C την πιο σταθεροποιημένη μορφή, συνδυασμένη με συστατικά
που θα ενισχύσουν την άμυνα και την αντιοξειδωτική δράση και την αντιγύρανση που χρειάζεται η επιδερμίδα μας. Είναι η βιταμίνη C που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σκέψου απάνω και σε σπυράκι που είναι οριακά έτοιμο να εκραγεί. Ακόμα και ένα δέρμα που είναι δυσανεκτικό σε οποιαδήποτε άλλης μορφής βιταμίνης C. Λοιπόν, πόσο τώρα βάζουμε από αυτό, γιατί δεν χρειάζεται υπερβολή για να δούμε τη διαφορά. Είναι μελετημένη, πιστέψτε με, καθώς είναι βιολόγοι από πίσω και ολόκληρη ομάδα. Η κάθε συσκευασία λοιπόν, εντάξει, για να βγάλει ακριβώς την ποσότητα που χρειαζόμαστε. Να πω για το μανιτάρι, το λατρεύεις τόσο πολύ αυτό το μανιτάρι εντωμεταξύ. Έχει ένα εκχύλισμα λοιπόν από ένα μανιτάρι που οριακά θα έπρεπε να ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων. Έχει δίκιο η Μαριέτα μου και γι' αυτό πάντα θέλει να το επισημαίνουμε. Αυτό το συγκεκριμένο είδος μανιταριού προσφέρει, πέρα από τη θρέψη, την αντιφλεγμονώδη δράση και την καταπράινση, προσφέρει και μία σαν εγγύηση, θα το έλεγα, στο προσεχές μέλλον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, όσο τη χρησιμοποιούμε, να διατρέξουμε τον οποιοδήποτε κίνδυνο, είτε λοιμόξεων, είτε να εμφανίσουμε, φωτογύρανση έρχεται και κάνει τόσο πολύ καλή θρέψη και ενυδάτωση σε επιδερμικού φραγμού επίπεδο, έτσι, βάθος, που δεν θα έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Θα είναι σαν εγώ τώρα όχι να φοράω μια βιταμίνη C, αλλά να φοράω την πανοπλία μου και να πάω και στα χωράφια και να κάτσω και έτσι, αφού θα έχω βάλει τα αντιλιακά μου, αντιλιακά που θα βάζα όταν θα πήγαινα για μπάνιο, όχι αντιλιακό φρουφρού και τέτοια, έτσι. Μιλάμε, αφού θα πάμε στα χωράφια, ότι θα προστατέψουμε οποιαδήποτε περιοχή και του σώματος και του προσώπου και των ματιών με τις αντιλιακές μας, που φυσικά δεν θέλουμε χρόνο αναμονής, γιατί πρέπει να ετοιμαστείς να φύγεις. Θέλουμε να δουλέψουν τελείως. Δεν έχουμε 20 λεπτά, μισή ώρα να περιμένω εγώ να αρχίσουν τα χημικά φίλτρα να δρουν. Εντάξει. Λοιπόν, έχει αυτήν εδώ την υφή. Είναι σαν gel, αλλά τελειώνει και σαν ελαιόδη σύσταση και πρώτα θα τη βάλω στην περιοχή της φλεγμονής. Τι, δεν θα τη βάλεις πάνω στη μπανάδα σου? Όχι. Πρώτα θα τη βάλω εδώ. Γιατί και εδώ θέλει εξίσου καλή θωράκιση και προστασία πριν να βγω και να κάτσω τόσες ώρες και στο δρόμο, γιατί είναι και η διαδρομή, το ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλη, αλλά και μετά στα κτήματα και τα λοιπά. Μετά θα πάω στην μπανάδα μου και μετά θα την απλώσω σε όλο το υπόλοιπο πρόσωπο και εννοείται θα κατέβω και στο λαιμό και τώρα θα έρθω κοντά για να δεις ότι είναι υπέρ αρκετή. Εντάξει, και απορροφάται μαγικά. Απορροφάται σαν να έβαζες, πώς να σου πω τώρα, σαν να έκανες ανάμιξη υαλουρονικό με νέκταρ. Κάπως έτσι θα νιώσεις την απορρόφηση και η λάμψη είναι από την πρώτη εφαρμογή. Κάτσε να με χτυπήσει λίγο το φως, να το δεις το δέρμα εδώ, δεν με νοιάζει. Μπορείς να το δεις, κατευθείαν. Η σειρά της ναι, έρχεται μετά το υαλουρονικό, καθώς δεν θέλω να έρθει τελευταία, δηλαδή ακόμα και αν έχεις ένα κρεμόδες σέρουμ στη συνέχεια, ένα σέρουμ ακόμη ή οτιδήποτε άλλο σε πιο παχύρευστη σύσταση, κατάλαβες, και ασπρουλιάρικη, θέλω να υποφεληθούμε και από την δράση που θα έχει σε επιδερμικό επίπεδο όσον αφορά τη διατήρηση της υγείας, αλλά και τη διατήρηση στο να μην κάνω ξεσπάσματα, όχι μόνο σε σπυράκια, αλλά και σε κοκκινίλες και σε φλεγμονές, είτε από ροδόχρονς, είτε από εξέματα, είτε από βακτήρια. Ρουλά, έχεις μιλήσει με την εταιρεία της ίσο, που με ρωτάς αν θα κάνουμε live με την ίσο μαζί? Υγεία. Λοιπόν, αν με ρωτούσες τώρα, τι άλλο θα έβαζα, θα σου έλεγα ότι μέχρι εδώ είμαστε πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ ασφαλείς, αρκεί να κλειδώσουμε σωστά, εντάξει, μάτια, πρόσωπο. Αν όμως έχω
Μία επιδερμίδα η οποία είναι πάρα πολύ ταλαιπωρημένη, μία επιδερμίδα η οποία είναι φωτογυρασμένη, μία επιδερμίδα, δεν πιστεύω το πρόσωπό μου μετά από αυτή τη βιταμίνη C, όσες φορές και να τη χρησιμοποιώ, γι' αυτό είναι μέσα στις αγαπημένες μου top 3. Παρένθεση. Αν έχω απέναντί μου μία επιδερμίδα η οποία έχει κουραστεί πάρα πολύ, είναι πολύ φωτογυρασμένη, έχει πολύ ιδιαίτερες ανάγκες λόγω θεραπείων. Αν έχω μία επιδερμίδα η οποία δυστυχώς τα κύτταρά της γέρασαν πάρα πολύ προώρα από ό,τι θα έπρεπε να γεράσουν, λόγω θεραπείων, λόγω φαρμακευτικών τέλος πάντων φαρμάκων που έπρεπε να λάβει, λόγω του ίδιου του στρες, λόγω κάτι απότομο που συνέβη ξαφνικό ή λόγω ξεκάθαρα ορμονικό, θα ήταν ένας. Και θα ήταν αυτό που παίρνω και σαν συμπλήρωμα διατροφής, το ένεμε το booster από την ακόμη. Και θα το έβαζα ναι, μετά τη βιταμίνη C της Sisom, γιατί θέλω να σου πω ότι έχει και υαλουρονικό νάτριο, οπότε θα μου απορροφηθεί αμέσως και θα βοηθήσει να εισχωρήσουν και τα υπόλοιπα δραστικά και της C και του ένεμε. Εντάξει! Τους αγαπάμε, λέει, στην Ίσομ χωρίς να το ξέρουνε. Αυτή να δεις πόσο. Μα μόλις τους το είπα, μου λέει, τι θες, κωδικό. Λέω, ναι, γιατί τους έστειλε τα screenshot. Και μου λέει, ό,τι θέλουνε. Εννοείται, λέει, ό,τι θέλουνε. Δηλαδή, εντάξει, βλέπεις ότι μας αγαπάνε και εκείνοι πολύ. Έχουν καταλάβει και πόσα ωφέλη. Έχετε δει ο καθένας και η κάθε μία ξεχωριστά στο δέρμα σας. Και πάρα πολλές και πάρα πολλοί από εσάς εμπνεύσατε και ό,τι έρχεται. Αυτό μπορώ να πω. Εντάξει. Λοιπόν, επίσης έχω πάρει ελίχρυσο από Ίσομ. Σε παρακαλώ, Άννα, πώς το χρησιμοποιώ. Θα μου πεις γιατί το πήρες. Δεν μπορώ να συγκρατηθώ, τα αγοράζω όλα. Ποιο ελίχρυσο? Τη μάσκα? Την overnight που έχει ελίχρυσο? Ποιο ελίχρυσο πήρες? Πες μου και θα σου πω άμα το έχω, εννοείται. Λοιπόν, αν θέλουμε, μπράβο στην Ίσομ, λέει, αν θέλουμε κόπερ από Aurora, πρώτα το κόπερ ή σε από Ίσομ, μάνα μου, πρώτα το κόπερ. Πρώτα βάζω πεπτίδια, ειδικά πεπτίδια που έχουν τα drone που μεταφέρουν και κάνουν, δηλαδή όπου έχω πεπτίδια χαλκού, όπου έχω πολουλάν, θα σκέφτεσαι ότι αυτά δρούν σαν courier, σαν μεταφορείς. Οπότε πρώτα θα έβαζα κόπερ και μετά θα έβαζα βιταμίνη σε ίσο, γιατί μπορώ να βάλω βιταμίνη σε ίσο και με πεπτίδια χαλκού και με οξέα και με ρετινόλη. Εντάξει, λοιπόν, θα πάω τώρα να κλειδώσω... Παναγία μου, 10:30 πήγε! Θα πάω τώρα να κλειδώσω την περιοχή των ματιών. Έλα, με τα χαβιάρια μας, τις καφεΐνες μας και την ιασιναμίδη που επιτέλους κάποιος το έκανε να βάλει ιασιναμίδη σε κρέμα ματιών. Γιατί η ιασιναμίδη τι κάνει? Η ιασιναμίδη τι ξέρουμε ότι κάνει? Η ιασιναμίδη λοιπόν έρχεται και κάνει, αντιφλεγμονώδη δράση, βοηθάει πάρα πολύ σε κοκκινίλες, βοηθάει πάρα πολύ στο δέρμα μας, στους πόρους. Η ιασιναμίδη όμως στην περιοχή των ματιών έχει εξαιρετικές λευκαντικές ιδιότητες μαζί με την αντιφλεγμονώδη δράση που προσφέρει, έτσι. Συν το χαβιάρι που διαβάζω εδώ, χαβιάρι και ξερό ψωμί, δεν βγαίνει sold out από μένα. Sold out έβγαινε πάντα έτσι και αλλιώς συγκεκριμένη ματιών. Όποτε σου τύχει και τη βρεις, εννοείται θα την πάρεις και θα τη χρησιμοποιείς 24/7 και πρωί και βράδυ και θα δεις ότι τηρώντας την, βάζοντας την σε ρουτίνα τουλάχιστον μία φορά την ημέρα, δεν θα σου ξαναεμφανιστούν τόσο έντονα ούτε ειδήματα ούτε μαύρη κύκλη. Κράτα αυτό και κράτα ότι η ιασιναμίδη είναι πραγματικά το συστατικό του μέλλοντος και στην περιοχή των ματιών και η ιασιναμίδη το έχει ήδη συμπεριλάβει μέσα στη φόρμουλά της και ξέρεις τι θέλω να τους ρωτήσω κάποια στιγμή τώρα εδώ που τα συζητάμε τόσο ωραία. Πότε πρωτοφτιάχτηκε αυτή η κρέμα ματιών? Αυτό θα ήθελα να μου το απαντήσουν, ας πούμε, σε ένα live. Λέω εγώ τώρα. Αυτά. Λοιπόν,
Αν θέλουμε να κλειδώσουμε με μία κρέμα λοιπόν της Ισόμ που να είναι 24ωρη και να είναι και για τα χωράφια, αλλά είναι και για τη νύχτα, να είναι και για τη ρετινολάρα τους σε συγκέντρωση 2% που έχουν, θα ήταν η κρέμα με το υαλουρονικό. Θα ήταν η κρέμα 24ωρη που έχουν, μία κρέμα Jelly Fee Cut, απορροφάτε αμέσως. Και τι είναι αυτό που το δέρμα μας χρειάζεται πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε εξωτερική δραστηριότητα ή εργασία? Φουλ προσοχή στην ενυδάτωση. Είναι αυτή εδώ, είναι η Loe, η Hyaluronic Acid. Έμεινε πατημένο για ώρα, κάθε φορά που λέω ίσο όμως, Ναι. Χρυσούλες αγαπάω. Λοιπόν, σας την έδειχνα, αλλά είπα ίσον και μας κόψανε. Είναι αυτή εδώ η υφή, αυτή εδώ η φιλοσοφία. Η κρέμα νύχτας είναι υπέροχη πραγματικά. Αγαπημένη μου, η overnight μάσκα είναι λατρεία και κράτα το αυτό. Γενικότερα αυτή η φιλοσοφία θα εξελιχθεί και αλλιώς. Αυτό. Θα μου τα βγάλετε όλα και δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε το βράδυ. Λοιπόν, θα βγάλω την ποσότητα που πρέπει να βγάλω και όχι περισσότερο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Και η βραδινή, ναι, η overnight για μένα είναι, η overnight για μένα είναι ένα τσικ. Η overnight είναι λίγο ένα τσικ. Και θα καταλάβετε και σε λίγο καιρό γιατί τόσο πολύ χαμός με την overnight. Μάλλον αρέσει ίσο. Ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, δέστην, απορροφήθηκε. Δεν χρειάζεται καθόλου να περιμένω ή να αρχίσω να κάνω έτσι ή να φοβάμαι ότι τα πολλά βούτυρα εκεί που θα πάω θα μου δημιουργήσουν εφίδρωση, γιατί οι πιο μεγάλες μας επιδερμιδούλες, αυτό που πήγα να πω πριν και για τον ορό των φρυδιών και των βλεφαρίδων, οι πιο μεγάλες μας επιδερμιδούλες, οι επιδερμιδούλες μας που μπαίνουν κλιμακτήριο, οι επιδερμιδούλες μας που έχουν μπει εμεινόπαυση, θέλουν συστατικά και υφές που να μην τους δημιουργούν εφίδρωση. Εντάξει, το κρατάμε αυτό. Θέλουν πιο λεπτό ρεύση. Αντιλιακό, μην ξεχάσεις. Αντιλιακά δεν θα ξεχάσω, γιατί είπαμε πάω στα χωράφια. Εγώ δεν πάω στα χωράφια, έτσι σας το λέω για πλάκα. Εγώ πάω αλήθεια στα χωράφια. Λοιπόν, η αντιλιακή της ίσο, σου δείχνω την ποσότητα ακριβώς για να καταλάβεις πόση πρέπει να βάλουμε πρόσωπο μάτια. Δεν χρειάζεται αναμονή, εντάξει, ξεκινάμε από εκεί. Δεν χρειάζεται αναμονή σημαίνει φυσικά φίλτρα, άρα μπορώ να φύγω κατευθείαν από το σπίτι μου. Δεν χρειάζεται καν να περιμένω. Καλέ, τι τρίβεις, τώρα έβαλες κρέμα. Κοίτα να δεις, θα κάνει τρίματα. Ναι, ναι, καλά, ποτέ. Ποτέ. Γιατί έβαλα την ενυδατική. Εδώ θα βάλω παντού. Θα βάλω και στα αυτιά, θα βάλω και στον αυχένα πίσω, όπως έχω μάθει και το Στέφανο να βάζει, γιατί τα μαλλιά θα σηκωθούν ψηλά, το καταλαβαίνετε όλοι το λόγο νομίζω. Εντάξει, και στο σώμα μου, στα σημεία που θα μείνουν ακάλυπτα και ειδικά αν έχω χτυπηματάκι, καψιματάκι, για να μην μου μείνει σημαδάκι, θα βάλω του σώματος. Να πούμε λοιπόν άλλη μία φορά στον κόσμο που έχει έρθει τώρα κοντά στην παρέα μας πρόσφατα ότι τα αντιλιακά δεν είναι προϊόντα εποχιακά. Τα αντιλιακά καλό είναι να χρησιμοποιούνται όλη τη διάρκεια του χρόνου, να έχεις βρει ένα αντιλιακό τεραστίων διαστάσεων για σώμα, η δική μου συμβουλή, γιατί μπορεί σήμερα να θέλεις να φορέσεις αυτό, αύριο να θέλεις να φορέσεις ένα ανοιχτό εδώ ή με τους ώμους έξω ή με το ένα χέρι έξω ή δεν ξέρω και εγώ τι, έτσι όπως πάει και ο καιρός, καταλαβαίνεις. Ή να θέλεις να βγάλεις τα ποδαράκια σου έξω, την πλατούλα σου, την κυλίτσα σου, οτιδήποτε. Οποιοδήποτε λοιπόν σημείο θέλεις να φαίνεται, θέλεις να αναδεικνύεις κατά τη διάρκεια της εξόδου σου και όσο έχει ήλιο,
θα πρέπει, σε παρακαλώ, ναι, να βάλεις την κρεμούλα σου, να βάλεις το body lotion σου, να βάλεις το body milk σου και ίσο με έχει θεϊκά γαλακτώματα σώματος, όπως και scrub. Σας τα προτείνω με κλειστά μάτια, ειδικά το scrub mango θα μυρίζει όλο το σπίτι σας. Πρέπει μετά να μην ξεχάσετε σε καμία περίπτωση να βάλετε και αντιλιακό στο σώμα. Εντάξει, τέλεια τα αντιλιακά τους, τρία φάγαμε οικογενειακώς αυτό το καλοκαίρι. Ναι, όσοι πάτε για μπάνιο, εννοείται. Και να πούμε ότι είναι και τεράστια ποσότητα, έτσι. 200 ml είναι, 200. Και να δούμε και αν και πώς απορροφούνται. Έβγαλα εγώ τώρα μπόλικο. Να στο δείξω και πώς είναι. 50-50. 50 σώμα βάζω εννοείται. Και 50 έβαλα και πρόσωπο, μάτια, λαιμό και αυχένα. Και πάντα θα πάω και πάνω από εκεί που καλύπτει το μανίκι. Γιατί δεν ξέρω αν το κάνεις κι εσύ. Εγώ άμα νιώσω να υδρώνω, κάνω αυτό. Σηκώνω μανίκια. Οπότε προστατέψτε μου απόλυτα τις περιοχές. Και δες και που μου ακουμπάει το ρούχο τώρα κατά την επάλυψη, δεν μου λερώνει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην βάλεις αντιλιακό πριν φύγεις. Δεν χρειάζεται αναμονή, εντάξει. Και δεν μου ξεχνάτε σε καμία περίπτωση, ειδικά αν μου βάζετε και δραστικά λεύκανση στο προηγούμενο βράδυ, τα χεράκια, εντάξει. Λοιπόν, και εγώ 2-2 λέει τα προσώπου και του σώματος, είναι value for money 100%, εξαιρετική φόρμουλα, εξαιρετικά συστατικά και ξαναλέω ότι τα αντιλιακά δεν είναι προϊόν καλοκαιριού. Τα αντιλιακά αποδεδειγμένα πλέον χρειάζονται όλο το χρόνο, γιατί δυστυχώς δεν είναι για να μην πάθουμε έγκαυμα ή να μην κάνουμε φωτοαλλεργία. Είναι για να μην αρρωστήσει, νοσήσει το δέρμα. Εντάξει, λοιπόν, και πολύ καλή επάλυψη και στα χεράκια μας. Στα χεράκια κάνε και layering, βάλε δηλαδή και δύο φορές. Εντάξει, βάλε ένα lip oil και είσαι έτοιμος. Εντάξει, βάλε και ένα ρούζ, ό,τι θέλεις κάνε. Εγώ θα βάλω, εννοείται αυτό που δοκιμάζω, τη Sakamnia, το lip full treatment, περιμετρικά όμως τα χείλη. Όχι όπως θα έβαζα ένα κραγιόν ή ένα lip oil, γιατί πρέπει να παρακολουθώ τη δράση του. Και έχω να σου προτείνω, να σου δείξω, αλλά δεν θυμάμαι που την πήρα, δεν θα σου πω ψέματα. Μία παλέτα που πήρα μόνο αυτό από μακιγιάζ, έτσι παλετίστικο, στα Γιάννενα. Gabriella Salvete, δεν την ξέρω. You are my everything, έτσι λέγεται, στη βάζω έτσι εδώ να τη δεις, και έχει, κοίτα, ένα προϊόν εδώ που μάλλον σκιά είναι, πούδρα είναι, δεν ξέρω, βάζεις λίγο όπου θέλεις να αποχρωματίσεις ή να καλύψεις, είναι ένα τέλειο μπες, κάτσε να το δεις και αυτό τώρα, αφού το έχω εδώ μπροστά μου και θα το κάνω με την κάμερα κλειστή, γιατί να μην το κάνουμε μαζί και να το δεις. Και στη συνέχεια έχει και χρωματάκι για να δώσεις στα μαγουλάκια σου, γιατί επειδή θα πάμε στα χωράφια, τι, δεν μπορούμε να βάλουμε λίγο ρουζάκι? Πρέπει να μας δει εκεί κανένας συγχωριανός και να μας πει, τι έχεις, γιατί είσαι τόσο άσπρη? Όχι, και στα χωράφια σε θέλω να πηγαίνεις κουκλάρα, εντάξει, και κούκλος. Εδώ. Εδώ. Και πάμε στα χωράφια. Εμπρόζεται χωράφια, εμπρόζεται κτηματολόγια, είμαστε έτοιμοι. Έτσι δεν είναι? Χρειαζόμαστε κάτι άλλο? Όχι. Προσοχή, θα το ξαναπώ, στην αντιλιακή προστασία και προσοχή στην ενυδάτωση. Θέλεις να μου βάλεις και ό,τι άλλο χρησιμοποιείς και είναι πολύ δραστικό? Κάντο μόλις γυρίσεις. Βάλτο στη βραδινή ρουτίνα. Εντάξει, λοιπόν. Αν μαζέψεις τα μαλλιά, βάλε αντιλιακή και στα φτάκια. Έβαλα πριν, δεν έβαλα? Λες να βάλω κι άλλο? Όχι, δεν έβαλα γιατί έχω τα σκουλαρίκια. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ που με προσέχεις. Έβαλα χείλη, έβαλα μάτια, έβαλα λαιμό, έβαλα αυχένα, δεν έβαλα αυτιά. Τέλεια. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά. Να προσέχετε, να έχετε μια τέλεια μέρα.
Αν πάτε στα χωραφάκια σας να μου βάλετε αντιλικό και να μου πάρετε και καπελάκι και γυαλάκια, σας παρακαλώ πάρα πολύ να φοράμε ό,τι είναι και μας προστατεύει. Θέλω ακόμα και τα ρούχα σας να διαλέγετε. Θα μου πεις, άσε μας κούκλα μου, τι να δω στα ρούχα μου. Και όμως θα σου πω, είναι πολύ σημαντικά και τα ρούχα που θα επιλέξεις. Κοίτα, να μην διαφανίζουν. Να μην μπορείς να δεις το χέρι σου, γιατί αν διαφανίζουν, τότε θέλω να βγάλεις την μπλούζα σου, εντάξει, να βάλεις αντιλιακό παντού και μετά να ξαναβάλεις την μπλούζα σου. Γιατί αν διαφανίζουν, οι ακτινοβολίες θα διαπεράσουν το ρούχο σου και θα κάνουν τη ζημιά στο δέρμα σου. Θα μου πεις, είσαι υπερβολική, θα σου πω, είμαι παρθένος σου. Αυτή είναι η απάντησή μου για όλα. Εντάξει. Λοιπόν, σας αγαπώ, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Η Ίσον εννοείται μας έδωσε κωδικό όπως ζητήσατε από τα πρώτα 10 λεπτά της λήξης του προηγούμενου. Πανδύ 20 σε όλο το site της Ίσον για ό,τι ακριβώς χρειάζεστε. Γράφω εννοείται στην περιγραφή του live μας τα προϊόντα που χρησιμοποιήσαμε και θα σας γράψω και την παλετούλα αυτή, γιατί αν δεν κάνω λάθος ήταν και full οικονομική, να ξέρετε. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε, να τον φροντίζετε και σας παρακαλώ, αλήθεια σας το λέω, μην μου ξεχνάτε ενυδάτωση, ακόμα κι αν είναι μία κρέμα, ακόμα κι αν είναι ένα υαλουρονικό, σας παρακαλώ και αντιλιακό, εντάξει, οπωσδήποτε, ειδικά εσείς που θα ξεκινήσετε, ξαναλέω, τη συγκομιδή στις ελιές ή κάνετε γεωργικές εργασίες ή κάνετε ανακαινήσεις, βάφετε, φτιάχνετε και θα είσαστε πάρα πολλές ώρες στον ήλιο και σε εξωτερικό χώρο. Εντάξει, λοιπόν, πάω να σηκώσω την ίσο μπλή. Όχι να τα κάνουμε sold out. Όχι, σας παρακαλώ να προλάβει και το YouTube. Μεγάλα φιλί. Να είσαστε καλά. Γεια. Τα λέμε μετά, Bye.